Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε, ψάλλουμε στο απολυτίκιο της σημερινής δεσποτικής εορτής και χαιρετίζουμε την υπεραγία Θεοτόκου και τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, οι οποίοι προσέρχονται εις τον ναόν. Ποιος είναι ο ναός? Είναι ο ναός του Σολομώντος εις τα Ιεροσόλυμα, όπου θα έπρεπε να πηγαίνουν οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, τα πρωτότοκα παιδιά τους, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο. Έτσι και ο Κύριος, όταν συμπλήρωσε την 40η ημέρα από τη γέννησή του, προσάγεται στο ναό και εκεί γίνεται δεκτός από τον δίκαιο και Άγιο Σιμεών. Γι' αυτό και η σημερινή εορτή ονομάζεται η Παπαντή, από το ρήμα Ιπαντάω, που σημαίνει έρχομαι σε συνάντηση κάποιου. Ο Άγιος και Δίκαιος Σιμεών, απεσταλμένος από το Πνεύμα του Άγιον, ήρθε η συνάντηση της υπεραγίας Θεοτόκου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που ήταν στην αγκάλι της, διότι ήταν, όπως γνωρίζουμε από το βίο του, ένας από τους σοφούς εβδομήκοντα που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά εις τα ελληνικά και είχε παρακαλέσει τον Θεό έπειτα από αποκάλυψη που είχε να τον αξιώσει να δει αυτόν για τον οποίον διάβασε εις τον προφήτη Ισαΐα, τον οποίον μετέφρασε, ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Και ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι θα τον αξίωνε να δει αυτόν τον αναμενόμενο Μεσσία. Και αν υποθέσουμε ότι όταν μετέφρασε την Παλαιά Διαθήκη, η οποία γνωρίζουμε πότε έγινε αυτή η μετάφραση, γύρω στο 240 π.Χ., οπωσδήποτε αν υποθέσουμε ότι τότε ήταν σε κάποια όριμη ηλικία, οπωσδήποτε περίπου 30 ετών, το λιγότερο, θα πρέπει όταν υποδέχθηκε τον Κύριο να ήταν σε ηλικία περίπου 270 ετών. Και βέβαια αυτό δεν είναι παράδοξο, γιατί για το Θεό τίποτε δεν είναι αδύνατο και έχουμε στην Αγία Γραφή και άλλους ανθρώπους που έζησαν πολύ περισσότερα χρόνια, όπως ο Αδάμ που έζησε περίπου 930 χρόνια, ο Μαθουσάλας που έζησε ακόμα περισσότερα και πολλοί άλλοι όπως τους γράφει η Αγία Γραφή. Ο Άγιος και Δίκαιος Σιμεών υποδέχεται τον Κύριο στις αγκάλες του και εκφωνεί εκεί την υπέροχη αυτή ρίση, αυτό που λέμε κάθε φορά στον Εσπερινό, τον ίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, δηλαδή τώρα Κύριε απόλυσέ με, γιατί πλέον είδα το σωτήριόν σου, είδα αυτόν ο οποίος είναι ο σωτήρας όλης της ανθρωπότητας, που ετοίμασες για όλους τους λαούς, όχι μόνο για τους Εβραίους, αλλά και για τα έθνη. Το φως για όλα τα έθνη. Και στη συνέχεια λέγει μία προφητεία στην υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι αυτό το μικρό παιδί που είναι ο Μεσσίας και λυτρωτής και σωτήρας, θα είναι εις πτώση και ανάσταση πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Δηλαδή, για άλλους θα είναι ανάσταση, θα είναι άνοδος, θα είναι ύψωση, θα είναι σωτηρία και για άλλους θα είναι πτώσεις. Γιατί όχι βέβαια ότι φταίει ο ίδιος ο Χριστός, αλλά οι άνθρωποι ανάλογα με τη θέλησή τους και τον τρόπο που θα τοποθετηθούν απέναντί του, θα είναι για αυτούς ο Χριστός είτε σωτήρας και λυτρωτής, είτε πάλι θα είναι αυτός ο οποίος, επειδή θα τον αγαπήσουν και δεν θα εγκολποθούν τις εντολές του και το νόμο του, θα γίνει αιτία πτώσεως, όχι βέβαια πάλι ο ίδιος, αλλά η δική τους η κακή προαίρεσης. Και ακόμα της προλέγει της υπεραγίας Θεοτόκου ότι θα περάσει την καρδία της ρομφαία, γιατί θα ειδεί τον Υιόν της τον μονογενή να είναι πάνω εις τον Σταυρό. Βλέπουμε από όλα αυτά το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο επεσκίαζε τον Άγιο Σιμεών και του χάριζε αυτή την προφητική ικανότητα.
Επίσης και μια άλλη μορφή υπάρχει μέσα στον ναό, μια Αγία γυναίκα η οποία ονομάζεται Άννα και η οποία για πάρα πολλά χρόνια ασκήτευε μέσα στον ναό, νίστευε και προσήφιωτο. Και αυτή πάλι παρακινημένη από το Πνεύμα το Άγιο, φωτισμένη, έχωσα και αυτή αποκάλυψη από τον Θεό, ομολογεί και διατρανώνει ότι αυτό το μικρό παιδί είναι ο σωτήρας και λυτρωτής της ανθρωπότητας. Αυτά τα θαυμαστά συνέβησαν εκείνη λοιπόν την 40η ημέρα μετά τη γέννηση του Χριστού μας. Η Αγία μας Εκκλησία όρισε τη σημερινή μέρα, 2 Φεβρουαρίου, να γιορτάζουμε αυτή την εορτή της Υπαπαντής, γιατί ακριβώς είναι 40 ημέρες μετά από την 25η Δεκεμβρίου, όπου εγεννήθη ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Το περιστατικό αυτό μας το διασώζει και μας το περιγράφει μόνο ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς. Πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος ο Θεός, ο άσαρκος Λόγος του Θεού, έδωσε την εντολή του καθαρισμού κατά την 40η ημέρα μετά τη γέννηση του κάθε παιδιού, την έδωσε στον Μωυσή και είχε καθιερωθεί για όλους τους Ισραηλίτες, όπως μας λέγει και ο Επίσκοπος Ιερόθεος Βλάχος. Και μάλιστα αυτή η εντολή δόθηκε στον Μωυσή πριν ακόμα γίνει η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, δηλαδή πριν περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Λέγει λοιπόν στην έξοδο, «Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, λέγον, Αγίασόν μη παν πρωτότοκον, πρωτογενές, κάθε πρωτότοκο και κάθε πρωτογενές, παιδί, να μου το αφιερώσεις». Και όχι μόνο από ανθρώπων, αλλά και έως κτίνους. Δηλαδή η εντολή αναφερόταν και στα πρωτότοκα αρσενικά των ζώων, τα οποία έπρεπε να ξεχωρίζονται και να προσφέρονται στον Θεό. Και η εντολή του Θεού ήταν σαφής. Θα πρέπει κάθε παιδί, το οποίο γεννιέται πρώτο, αρσενικό, να αφιερώνεται στον Θεό. Και αυτή η αφιέρωση ήταν σημείο αναγνωρίσεως της ευεργεσίας του Θεού και απόδειξη ότι ανήκουν σε Αυτόν και οι γονείς και το παιδί και όλοι οι Ισραηλίτες. Και είναι γνωστό ότι η εντολή της αφιερώσεως του πρωτότοκου αρσενικού παιδιού δόθηκε στον Ισραηλιτικό λαό δια του Μωυσέως αμέσως μετά από την πάταξη των πρωτοτόκων παιδιών των Αιγυπτίων. Οπότε ο Φαραώ αμέσως έδωσε την άδεια της εξόδου. Και βεβαίως αυτό έγινε πριν περάσουν με το θαυμαστό εκείνον τρόπο την Ερυθρά Θάλασσα. Και σε άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Λεβιτικό, φαίνεται και εκεί ο Θεός να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τελετή της αφιερώσεως και της ευγνωμοσύνης. Θα πρέπει η γυναίκα που θα γεννήσει το αρσενικό παιδί την 8η ημέρα να γίνει στο παιδί η περιτομή και η ονοματοδοσία και την 40η ημέρα θα πρέπει η μητέρα να το προσφέρει εις το ναό και μαζί με την προσφορά του γεννηθέντος προσήσει αμνών ενιάυσεων άμμωμων εις ολοκαύτωμα. Θα πρέπει να προσφέρει και ένα αρνί ενιάυσιο που έχει δηλαδή κλείσει ένα χρόνο εις ολοκαύτωμα στην θυσία που λεγόταν ολοκαύτωμα, δηλαδή ολόκληρο το σφάγιο και γεγόταν μπροστά εις τον Θεό. Και νεωσόν περιστεράς ή τριγώνα περί αμαρτίας επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα. Θα έπρεπε λοιπόν να προσφέρουν ή έναν αμνό ή όπως λέει και το κείμενο που διαβάσαμε ζεύγος τριγώνων ή δύο νεωσούς περιστερών. Και αυτό έχει σημασία. Πρώτον, η Παναγία μας και ο Άγιος Ιωσήφ ο Προστάτης και ο Κύριός μας ήταν πτωχοί. Γι' αυτό δεν πρόσφεραν, δεν είχαν να προσφέρουν τον ετήσιο
τον ενιάυσιο αμνό, αλλά μόνο αυτά τα πιο φτωχικά δώρα στον Θεό, είτε δύο τριγώνια, τα οποία συμβόλιζαν και τον γάμο, είτε δύο νεοσούς περιστερών, που οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι συμβολίζουν την Παναγία και τον Κύριο, δηλαδή την Παρθενία. Αφού αυτός ο ίδιος ο Λόγος του Θεού έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, όταν προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα, έπρεπε να τον εφαρμόσει, για να μην φανεί και ο ίδιος παραβάτης του νόμου. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει ότι όταν βλέπει κανείς τον Χριστό να τηρεί τον νόμο αυτό που είχε θεσπίσει ο ίδιος, δεν πρέπει να σκανδαλιστεί, ούτε αυτόν που είναι ελεύθερος να το θεωρεί δούλο, γιατί θα μπορούσε ο Κύριος να μην τηρήσει τον νόμο. Γιατί ο ίδιος είναι ο νομοδότης, είναι ο Κύριος, ο Βασιλεύς, ο Θεός, στον οποίον προσφέρεται η θυσία. Και όμως αυτός ταπεινώνεται ως άνθρωπος και υπακούει στον νόμο. Και πρέπει από εδώ να καταλάβουμε τη μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη καθαρισμού, αφού ο καθαρμός νομοθετήθηκε στην Παλαιά Διαθήκη και για τους γεννήτωρες και για τα γενόμενα, αλλά για αυτούς οι οποίοι γεννιόταν με αυτόν τον φυσικό τρόπο. Ο Κύριος δεν γεννήθηκε με φυσικό τρόπο, δεν γεννήθηκε με ειδονή, γι' αυτό και δεν είχε ανάγκη από καθαρισμό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η προσαγωγή των παιδιών στο ναό την 40η μέρα ήταν γιορτή καθαρισμού και η μητέρα και το παιδί έπρεπε να καθαριστούν από τις συνέπειες της γεννήσεως. Βέβαια η γέννηση του παιδιού είναι ευλογία του Θεού, αλλά δεν πρέπει να αγνοείται ο τρόπος με τον οποίο γεννάται ο άνθρωπος και ο οποίος τρόπος είναι καρπός και αποτέλεσμα της πτώσης, της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή πριν την πτώση στον Παράδεισο αυτός ο τρόπος γεννήσεως του ανθρώπου. Τόσο ο Αδάμ όσο και η Εύα δεν προήλθαν από μέσω αυτού του τρόπου. Αλλά αυτός ο τρόπος γεννήσεως ο γνωστός εισήλθε στην ανθρωπότητα μετά την πτώση και την απώλεια της χάριτος του Θεού. Και έτσι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε και να ερμηνεύσουμε και αυτό που λέμε στον 50ο Ψαλμό. «Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην». Συνελήφθηκα μέσα σε ανομίες και εν αμαρτίες εκείσησε με μήτη μου. Και με κυοφόρησε και με γέννησε η μητέρα μου μέσα σε αμαρτίες. Τελικά ο Θεός ευλόγησε αυτόν τον τρόπο της γέννησης του ανθρώπου κατά παραχώρηση. Αλλά όμως οπωσδήποτε είναι καρπός της πτώσης. Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά πρέπει να θυμούνται αυτή την πραγματικότητα. Και έτσι μέσα σε αυτά τα θεολογικά πλαίσια ερμηνεύουμε και την τελετή του καθαρισμού. Όμως όπως είπαμε δεν γεννήθηκε με αυτόν τον φυσικό τρόπο, ούτε συνελήφθη ούτε γεννήθη ο Κύριος. Γι' αυτό και δεν είχε ανάγκη καθαρμού. Παρ' όλα αυτά ταπεινώνεται και πηγαίνει και αυτός εις τον ναόν. Αλλά όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ήταν υπακοής έργων και μας διδάσκει ο Κύριος πόσο μεγάλη αξία έχει αυτή η αρετή της υπακοής στον νόμο του Θεού, της υπακοής της τέλειας που κάνει ο ίδιος ως νέος Αδάμ στον Θεό και την οποία θέλει να κάνουμε και εμείς εις τον Θεό ως τέκνα πνευματικά του νέου Αδάμ του Χριστού μας. Γιατί βέβαια και εμείς πλέον έχουμε γεννηθεί κατά σάρκα από τους γονείς μας αλλά και κατά πνεύμα από την Αγία μας Εκκλησία και είμαστε πλέον παιδιά και τέκνα Θεού και συγκληρονόμοι μαζί με τον Χριστό. Είμαστε πνευματικά παιδιά του Χριστού και γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να ευγνωμονούμε αφενός τον Θεό, αλλά αφετέρου και να κάνουμε υπακοή μιμούμενη τον Χριστό, τον νέον Αδάμ.
και έτσι δια της υπακοής θα έρθει στη ζωή μας η αληθινή κάθαρση και ο φωτισμός και η θέωση και θα αψιωθούμε και εμείς της Βασιλείας του Θεού. Αμήν. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.